Δύο ώρες περίπου προσευχόταν κλαίγοντας ο κύριος Κωνσταντίνος Πολυχρονίου, ανώτερος κρατικός υπάλληλος μπροστά στη Λάρνακα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου. Φορούσε πιτζάμες και ένα ταξί τον περίμενε στην βορεινή πύλη της εκκλησίας. Όταν τελείωσε τη μυστική του συνομιλία με τον Όσιο, ξεκίνησε με αργά βήματα, σέρνοντας τις παντόφλες στο δάπεδο και προχωρούσε προς την έξοδο. Τον σταματήσαμε για λίγο. Αν θα ήθελε να μας πει γιατί έκλαιγε τόση ώρα, γιατί δεν ήταν ντυμένος κανονικά, αφού ήρθε στην εκκλησία και αν επιθυμούσε να του δώσουμε δωμάτιο στον ξενώνα να αναπαυθεί λίγο. Όχι, Πάτερ, με ξεκούρασε για πολλά χρόνια ο Άγιος αυτός, ο μεγάλος και θαυματουργός γιατρός που υπηρετείται. Σήμερα το πρωί στον Ευαγγελισμό στο νοσοκομείο ήρθε η γυναίκα μου να με δει. Είχε περάσει δεκαετία και πλέον να σταθώ όρθιος όπως με βλέπετε τώρα. Μία χρόνια πάθηση του νευρικού συστήματος και μία αρρώστια που είχα περάσει μου έφεραν τόση αναπηρία που έχασα την θέση μου. Πήρα πρόωρα σύνταξη και οδηγήθηκα στα νοσοκομεία, γιατί μετά το δεύτερο χρόνο είχα πάνω από 80% παράλυση των κάτω άκρων. Η παράλυση, η κακή ψυχολογική κατάσταση, η πρόωρη έξοδός μου από την δραστηριότητα της ζωής με οδήγησαν σε μαρασμό, σχεδόν στον θάνατο. Σήμερα λοιπόν το πρωί η γυναίκα μου ήρθε στο νοσοκομείο, με βρήκε να κοιμάμαι, δεν με ξύπνησε. Παρακάθισε δίπλα στο κρεβάτι μου σε μια καρέκλα. Για λίγα δευτερόλεπτα την πήρε ο ύπνος. Βλέπεις το όνειρό της ότι στο διπλανό θάλαμο γινόταν επισκεπτήριο γιατρών. Ανάμεσά τους ήταν ένας άγνωστος ξένος γιατρός. Τον πλησιάζει η γυναίκα μου και του λέει: «Γιατρέ μου, είστε ξένος? Σας βλέπω για πρώτη φορά στο νοσοκομείο. Σας παρακαλώ, στο διπλανό θάλαμο έχω τον άντρα μου πάνω από 10 χρόνια παράλυτο. Οι γιατροί μου έχουν πει την αλήθεια ότι χάνω τον σύντροφό μου, χάνω το στήριγμά μου. Θα πεθάνει ο σύζυγός μου. Ελάτε, γιατρέ μου, να τον δείτε, να του δώσετε κουράγιο, να μας πείτε κάτι κι εσείς». «Πηγαίνετε, κυρία μου». «Περίμενε, θα δω και το σύζυγό σου». «Ναι, γιατρέ μου, πέστε μου το όνομά σας, να σας περιμένω». «Ιωάννης Ρώσος», της απαντά. Ξυπνάει, πετιέται από το κάθισμά της. Με βλέπει που προσπαθώ μόνος μου, στηριγμένος στους αγκώνες μου, να σηκωθώ. «Βοήθησέ με, γυναίκα», της λέω. «Κάποιος με κρατάει από τις μασχάλες και με σηκώνει. Βοήθησέ με κι εσύ». Σηκώθηκα, πάτησα στο έδαφος, όταν τα κλάματα της γυναίκας μου είχαν φέρει γύρω μας γιατρούς και βοηθητικό προσωπικό. Ο υπεύθυνος γιατρός του τμήματος, ένας πιστός χριστιανός, συγκλονίζεται από την δίγηση της συζύγου μου και προτρέπει: «Κύριε Πολυχρονίου, όπως είσαι, μη ζητάς να αλλάξεις τις πιτζάμες σου. Φύγε, πάρε ταξί στην είσοδο του νοσοκομείου και πήγαινε στο πνευματικό θεραπευτήριο, στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, που είναι στην καταπράσινη κοιλάδα του προκοπίου της Εύβοιας, όπου και ολόκληρο το ιερό του Λείψανο είναι εκεί. Πηγαίνετε, πέστε το μεγάλο σας ευχαριστώ και γυρίστε για το εξιτήριο που αυτή τη φορά, σπάνιο αυτό, το υπογράφει όχι γιατρός, αλλά ένας Άγιος. Και σαν χριστιανός και σαν επιστήμονας, ό,τι είπα το πιστεύω. Πάνω από την επιστήμη μας είναι η παντοδυναμία του Θεού και των Αγίων Του. Αυτά μας είπε, Πάτερ. Αυτά βλέπετε. Δώστε μας κι εσείς την ευλογία σας». «Αυτά είπε, αυτά είδαμε από τον ευλογημένο αυτό άνθρωπο που με τα κλάματά του έλεγε στον Άγιο εκείνο το ευχαριστώ, που είναι πρόθυμοι να το πουν όσοι άρρωστοι στα νοσοκομεία, στα απαντός είδους νοσηλευτικά ιδρύματα και άσυλα ανιάτων περιμένουν κάποιον άγγελο, κάποιον Άγιο, τον ίδιο τον Κύριο, να ταράξει τα νερά για να μπουν σε αυτό το μυστήριο που λέγεται θαυματουργική θεραπεία, που όντως γίνεται κατά καιρούς σε ασθενείς που ο Θεός επιλέγει με τα δικά του κριτήρια, σχεδόν άγνωστα σε εμάς». Απόσπασμα από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Βερνέζου, «Βίος και νέα θαύματα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου».